Σάββατο βράδυ στη γερμανική πόλη της Κολονίας. Ελάχιστοι στους δρόμους, κυρίως αστυνομικοί που ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι του lockdown και επιβάλλουν τα σχετικά πρόστιμα. Μετά τη ραγδαία αύξηση νέων κρουσμάτων κορονοϊού, η Γερμανία μπήκε από την προηγούμενη εβδομάδα σε περίοδο αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Χιλιάδες πολίτες με καταγωγή από τα Βαλκάνια και την Τουρκία που ζουν στη Δυτική Ευρώπη προσπαθούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί προκάλεσαν πολλές ώρες καθυστερήσεις. Περιμένουμε 10 ώρες, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Κάνω αυτή τη διαδρομή 30 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο ποτέ. 10 ώρες, έχω τα παιδιά μου εδώ. Όλοι έχουν τις οικογένειές τους. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι κάνουν εδώ στα σύνορα της Κροατίας. Στη Λιθουανία οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα στήσουν 250 μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους για να επιτηρούν την απαγόρευση ταξιδιών που έχει επιβληθεί. Η απαγόρευση μετακινήσεων μεταξύ νομών ισχύει έως τις 3 Ιανουαρίου. Αυστηρότερα μέτρα έχουν επιβληθεί και στη Σλοβακία. Ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ίγκορ Μάτοβιτς, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.